Η κυβέρνηση της Αρμενίας, η οποία κατηγορεί τη Ρωσία ότι δεν την υποστήριξε στον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, απομακρύνεται ένα ακόμη βήμα από τη Μόσχα. Ο Πρωθυπουργό τη Αρμενία Νικόλ Πασινιάν ανακοίνωσε ότι οι Ρώσοι στρατιώτε θα αποσυρθούν από το διεθνές Αεροδρόμιο Σβάρτνοτ στην πρωτεύουσα Ερεβάν. Ο Πασινιάν δήλωσε ότι η συμφωνία, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη ρωσικών συνοριοφυλάκων στο αεροδρόμιο από το 1992, θα τερματιστεί από την 1η Αυγούστου. Διευκρίνησε ακόμη ότι εστάλει επιστολή στη Μόσχα σχετικά με το θέμα και γνωστοποίησε ότι οι αρμένοι συνοριοφύλακες έχουν πλέον φτάσει στη γνώση, την εμπειρία και τις δυνατότητες να υπηρετήσουν χωρίς τη βοήθεια των Ρώσων στο αεροδρόμιο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ Επιβεβαίωσε ότι έλαβαν έτοιμα από την Αρμενία για το θέμα αυτό και δήλωσε ότι οι επαφέ μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειε. Οι Ρώσοι σύνοριοφύλακε, οι οποίοι αναπτύχθηκαν στο αεροδρόμιο με τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ τη Ρωσική Ομοσπονδία και τη Αρμενία μετά την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση, λειτουργήσαν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του αεροδρομίου καθώ και την ασφάλεια των προμηθειών στου Ρώσου στρατιώτε στη χώρα. Ο Πρωθυπουργό τη Αρμενία τόνισε επίσης ότι το θέμα πρέπει να θεωρηθεί ένα τεχνικό ζήτημα, όχι πολιτικό ή γεωπολιτικό. Ακόμη, ο γραμματέας του Αρμενικού Συμβουλίου Ασφαλείας Άρμεν Γκριγκοριάν σημειώσε στη τη δήλωσή του την περασμένη εβδομάδα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές μεταφορικές επιχειρήσεις στο αεροδρόμιο έχουν μειωθεί σημαντικά και ενώ υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εξέφρασαν δημόσια σκληρή κριτική εναντίον της Ρωσίας πρόσφατα άρχισε να αναπτύσσει στρατηγικές σχέσεις με δυτικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία από τις οποίες θεωρούν ότι θα βρουν υποστήριξη. Η Αρμενία ουσιαστικά πάγωσε τη συμμετοχή της στον υπό τη Ρωσία Οργανισμό Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Πασινιάν συνέχισε την κριτική του για τον οργανισμό στη δήλωσή του την Τρίτη λέγοντα ότι ο οργανισμός δεν αποδέχθηκε το αίτημα της Αρμενίας για βοήθεια κατά τον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ το 2020 και δήλωσε ότι μπορούσε να στείλει στρατιώτες μόνο στου δέτερους παρατηρητές. Ακόμη δήλωσε ότι μπορεί να είναι δυνατή μια πλήρης αποχώρηση από τον οργανισμό.